Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον ποδοσφαιριστή για τον οποίο έλεγα πριν από λίγο ότι σε εισαγωγικά βάζοντας το νούμερο έχει 18 γκολ. Τα 5 δικά του και τα 13 από assist που έχω πει πολλές φορές και στις περιγραφές των αγώνων είναι τα λεγόμενα τα πάρε βάλε, όταν δηλαδή δίνεις την μπάσα στο συμπαίχτη και απλά τη σπρώχνεις στα δίχτυα. Ο λόγος για τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο που είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και συγχαρητήρια και για τις εμφανίσεις και για την νίκη και για την πρωτιά πλέον και νομίζω ότι είστε ανακουφισμένοι που είστε ξανά εκεί, Ναι, δόξα τω Θεώ, μετά από αρκετά παιχνίδια ξανά είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Τώρα την έχω κάνει σε πάρα πολλούς συμπαίκτες σου την ερώτηση αυτή εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα την κάνω και σε σένα. Όταν πρωτοφόρεσες τη φανέλα, όταν πρωτοήρθες στην ομάδα, περίμενες ότι θα τα καταφέρετε τόσο γρήγορα να κάνετε ένα τεράστιο ντεμαράζ νικών και να είστε πρώτοι? Γιατί πολλοί προπονητές θα τα ασκήσουν τα πτυχία τους με εσάς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό εύκολα. Άλλες ομάδες, Βασίλη, κάνουν προετοιμασίες, κάνουν φιλικά, έχουν 2-3 μήνες να τα ετοιμάσουν όλα αυτά. Εσείς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς το περιμέναμε, ούτε εγώ προσωπικά. Πίστευα ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Τι να σου πω, και εγώ αυτό που λες, και εμείς ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό που κάναμε. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Και πού το οφείλεις τώρα, κυρίως αυτό? Στο ότι, εντάξει, δουλεύουμε σωστά, δουλεύουμε όπως πρέπει. Είμαστε αγαπημένοι, μια οικογένεια μέσα στα αποδυτήρια, ο ένας παιδί για τον άλλον. Ακόμα και τα παιδιά που δεν έχουν κάνει προετοιμασία προσπαθούν καθημερινά να βελτιώνονται. Μέσα από τα παιχνίδια βελτιωνόμαστε, μαθαίνουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αρκετά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, που αυτό βοηθάει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Μετά την σφαλιάρα εισαγωγικά της Καρίτσας πριν τις γιορτές, στο τελευταίο παιχνίδι του 2017, μια σφαλιάρα που έδωσε η συγκεκριμένη ομάδα και στο Παλαιοχώρι χθες, από την έναρξη του 18 μέχρι και χθες, πραγματικά, ειδικά στα εντός έδρας, είστε εντυπωσιακοί. Με πολλά τέρματα, 4 με την ομάδα των Τρικάλων Μαθίας, 5 χθες, 3 στον Εύοσμο, 1 στην Αριδαία, αλλά και 3 χαμένα τέτα τέτ και χαμένο πέναλτι. Θα μπορούσαν και εκεί τα πράγματα να είναι περισσότερα στα γκολ. Έγινε κάτι μέσα στις γιορτές, ξεκουραστήκατε, κάνατε έτσι μια μίνι προετοιμασία? Τι σας βοήθησε πάρα πολύ? Γιατί σας βλέπουμε να παίζετε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο πλέον και να αποβάλλετε το άγχος από το ξεκίνημα με τα γκολ που σημειώνετε. Εντάξει, σίγουρα βοήθησε το ότι είχαμε παραπάνω χρόνο να γνωριστούμε, να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού μας που χρειαζόταν βελτίωση. Από εκεί πέρα, εντάξει, μας βοήθησαν και τα καινούργια τα παιδιά που έχουν έρθει. Έχουν δώσει διαφορετική ποιότητα στην ομάδα. Και τώρα τι να σου πω, μας βγαίνουν και τα παιχνίδια, έχουμε και την τύχη, έχουμε την ικανότητα. Τι να σου πω, χαίρομαι πολύ όλα που αυτά το καταφέρουμε αυτό. Ναι. Εμείς μπορούμε, προσπαθούμε να κερδίζουμε, τώρα είτε με 1-0 είτε με 10-0. Εμείς πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Χαιρόμαστε που βάζουμε γκολ, που προσφέρουμε θέαμα. Και ευχόμαστε αυτό να φέρει και τον κόσμο δίπλα μας. Αυτή η διακοπή που έρχεται πάλι είναι ξανά έτσι θετική? Που σίγουρα, θα έρθουν και άλλα, είναι και ο Γάλλος ο ποδοσφαιριστής που προπονείται μαζί σας, είναι να μπει και ο Τάι που περιμένουμε το δελτίο του και αυτό φαντάζομαι θα είναι σημαντικό έτσι μέχρι το μάτς στο Κιλκής. Δεν βοηθάει μόνο τα παιδιά που έρχονται, βοηθάει και τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα μια διακοπή. Είτε όποια ομάδα και να είσαι, από την καλύτερη του κόσμου μέχρι τη χειρότερη, μια διακοπή σε βοηθάει. Δουλεύεις παραπάνω πράγματα, βελτιώνεις παραπάνω πράγματα, περιμένεις ποδοσφαιριστές, όπως είπες, να μπουν και αυτοί σιγά σιγά στο κλίμα. Οπότε πιστεύω θα μας κάνει καλό. Θα ξεκουραστούμε καταρχήν, γιατί είχαμε 3 παιχνίδια πάλι σε μια εβδομάδα. Οπότε πιστεύω θα μας κάνει καλό. Τώρα που το είπες αυτό για τα 3 παιχνίδια, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε εχθές την ομάδα να δυσκολευτεί περισσότερο και γι' αυτό το λόγο, γιατί παίξατε την Τετάρτη σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο στην Αριδαία, σε ένα παιχνίδι που είχε και άγχος, με 0-1, με χαμένο πέναλτι στο τέλος. Θα μπορούσαν βέβαια τα πράγματα να είναι πιο εύκολα για εσάς. Αλλά παρόλα αυτά, χθες δεν το βγάλατε καθόλου αυτό. Την όποια κούραση από τον κακό αγωνιστικό χώρο της Αριδαίας. Εντάξει, φροντίσαμε να ξεκουραστούμε καλά, όσο δυνατόν περισσότερο ο καθένας μόνος του.
Εντάξει, η κούραση υπήρχε, ήταν βαριά τα πόδια, αλλά επειδή μας πήγε και το αποτέλεσμα και το σκορ, δεν φάνηκε αυτό. Παίζαμε πιο ελεύθερα και θεωρώ ότι πέρασε αυτό το δύσκολο κομμάτι και τώρα ευτυχώς έχουμε μόνο Κυριακή-Κυριακή τα παιχνίδια μας. Και δύο Σαββάτα. Έχουμε και Σάββατο. Δύο παιχνίδια είναι Σάββατο. Αν τα θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική στην Αλεξάνδρεια με τον Φίλιππο. Και το μάτς με το Μακεδονικό. Αλλά μιλάμε για Φεβρουάριο και Μάρτιο, οπότε δεν είναι. Όχι, εμβόλυμη άλλη δεν έχει. Δεν έχει. Να μην σε τρομάζω, είναι μόνο δύο φορές Σάββατο και τα υπόλοιπα Κυριακή. Έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο, πριν μιλήσουμε μαζί στον αέρα, ότι όταν ήρθες και βλέποντας μέσα σε ένα-δύο λεπτά οποιοδήποτε το βιογραφικό σου, διαπίστωνε ότι έρχεται μια μηχανή των γκολ, γιατί από μικρή ηλικία το έχεις τον γκολ. Σκοράρεις πάρα πολύ εύκολα σε όποια ομάδα και αν έχεις παίξει. Και κάποιος θα πάρει τώρα τα νούμερα και θα πει Ρόβας 17, Παπαδόπουλος 15. Βέβαια, εγώ το δικό σου το έκανα 18, γιατί δίπλα στα 5 που έχεις βρει εσύ δίχτυα, έχεις και 10 ασίστ στον Χρήστο τον Ρόβα, που συνεργάζεται άψογα. Έχεις και 2 στον Πτηνόπουλο από χθες, έχεις και 1 στον Αθανασίου. Αυτό σου βγήκε στην πορεία, είναι κάτι που το έχεις δουλέψει, πέρα από το να σκοράρεις, το να δημιουργείς κιόλας. Ή έτυχε με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα, με τη θέση που παίζεις, να σου βγει. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν την εύκολη πάσα, το τελείωμα να δώσεις στο συμπαίκτη σου. Εντάξει, μέχρι τώρα σε ποια ομάδα έπαιζα ως center forward. Δηλαδή περίμενα να βάλω εγώ τον goal. Τώρα φέτος στον Ηρακλή παίζω σε διαφορετικό ρόλο. Έπαιζα πίσω από τον Χρήστο στα περισσότερα παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα παίζω στο πλάι. Άρα ο ρόλος μου είναι λίγο πιο δημιουργικός. Δεν έχουμε τόσο συχνά στον γκολ. Χαίρομαι που βοηθάω τον Χρήστο και τα άλλα τα παιδιά να βάζουν γκολ. Σημασία δεν έχει ποιος τα βάζει ή ποιος βάζει τις ασίστ. Σημασία έχει όλη η ομάδα που κερδίζει. Αυτό με χαροποιεί. Το να μην σκοράρω δεν με ενδιαφέρει, από προτιμώ να κερδίζει η ομάδα. Και η χαρά σου είναι ίδια, έτσι. Είτε τη στείλεις εσύ στα δίχτυα, είτε τη δώσεις μισή. Προφανώς. Όταν είσαι συνειδητοποιημένος και δεν πέταν τα μυαλά σου πάνω από το κεφάλι σου, θεωρώ ότι ο καθένας έπρεπε να χαίρεται για την επιτυχία της ομάδας. Είτε βάζει τον κόλ, είτε δεν το βάζει. Βασίλη, από χθες τα μυαλά ξαναήρθαν στη θέση τους, ξαναπετάξανε, γιατί πλέον είστε στο συνδύο. Κοιτάξτε, τα μυαλά μας εμείς τα έχουμε στο κεφάλι μας, ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Καλό θα είναι και για τον κόσμο και για όσους ασχολούνται με την ομάδα να το καταλάβουν αυτό. Mm-hmm. Και όχι να πούνε εντάξει, αφού περάσαμε μπροστά, θα βγούμε κιόλας. Γιατί έτσι όπως άμα πάμε έτσι, ξέρεις πολύ καλά, έχει συμβεί και σε πολλές ομάδες αυτό τόσα χρόνια που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ότι τα πράγματα δεν θα έρθουν όπως τα θέλουμε. Σημασία έχει να δουλεύουμε κάθε μάτς ξεχωριστά, σαν να ήμασταν πίσω και να είμαστε στο τέλος πάλι πρώτοι. Τώρα, μιας και το ανέφερες, σας έκανε καλό που έστω για 1, 2, 3 εβδομάδες ήσασταν πίσω. Σας πείσμονε, λέγατε ότι άντε να ξαναπάμε μπροστά. Γιατί αυτό το -1, όσο να είναι, σε τρώει καθημερινά όταν βλέπεις τη βαθμολογία. Εντάξει, και να ήμασταν και μπροστά με πολλούς βαθμούς, πάλι δεν θα έπρεπε να εφησυχαστούμε. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που ήμασταν ήδη πίσω, έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο σοβαροί, να δουλεύουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να έρθουμε στην κορυφή. Το καταφέραμε, μακάρι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο από όλα τα παιδιά, από τους προπονητές, από τη διοίκηση, από όλους, ώστε να συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Το ευχόμαστε όλοι και ο κόσμος που σας στηρίζει στα εντός και στα εκτός έδρας, που σας ακολουθεί και θέλω να πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η πρώτη θέση θα έρθει. Νομίζω όλοι το πιστεύετε αυτό στην ομάδα και μας το δείχνετε σε κάθε παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, θέλουμε να ξεαγχωθούμε, γιατί αν δυσκολέψει το μπάσκετ θα έχω μάθει ότι θα σας φωνάξουν πάλι. Θα βοηθήσετε την ομάδα, γιατί εκεί έχει στόχο την άνοδο. Μακάρι να ανεβούν και οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής, όποιο άθλημα και να είναι, πρέπει να είναι στην πιο μεγάλη κατηγορία που αγωνίζεται. Επιβεβαιώνεις ότι θα πάτε να βοηθήσετε στο μπάσκετ, έτσι? Εννοείται αυτό. Μια ομάδα είμαστε. Δεν έχει σχέση μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Είναι Ηρακλής. Δεν κοιτάς το άθλημα, κοιτάς το στήμα. Έτσι ακριβώς. Και όλο αυτό φυσικά για τον κόσμο που δεν κατάλαβε, το λέω χαριτολογώντας, γιατί μέσα στις γιορτές είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Ιβανόφιο που είδαμε και τον Βασίλη και τον Ρόβα και τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν σουτάκια, να παίζουν. Το έχετε, εντάξει, καλή είστε. Όπως είδες, έχω περισσότερο τον γκολ στο μπάσκετ παρά στο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, ναι, αλλά στο μπάσκετ δεν ξέρω αν είχε τόσε πολλέ assist. Όσο δεν ξέρω στο ποιος ποδόσφαιρο. Είναι κάτω από την μπάσκετ, ποιος παίζει πεντάρι στο μπάσκετ. Ναι. Απλά θα τον είχα βγάλει αυτό ένα πρώτο σκορ. Πρώτο σκορ, εύκολα. Θα βάζει 40 πόντου στο μάτς. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ και εγώ, δεν άκουσα, sorry. Εγώ και ο Καγκαλούδης, θα παλεύαμε ποιος θα γίνει σαν. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα. Είναι τώρα, μιας και το λέμε και αυτό, και είναι πολύ ωραίο ξανά με τον Ηρακλή πρώτο να κάνουμε και λίγο χιούμορ στο τέλος. Είναι και από αυτά που σου έχουν αρέσει στο οικογενειακό κλίμα, έτσι. Το ότι έχετε γνωρίσει και παιδιά άλλων αθλημάτων, έχετε αυτή την επαφή, υπάρχει μια ενότητα. Φαντάζομαι και αυτό είναι θεμητό. Σίγουρα, είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί και εγώ πρώτη φορά το συναντάω. Στις προηγούμενες ομάδες μου δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πολύ σπάνια γνωρίζαμε παιδιά από τα άλλα σπορ. Αυτό είναι ευχάριστο, είναι ωραίο, δείχνει ωραίο κλίμα, οικογενειακό κλίμα. Και εύχομαι να συνεχίσει να είναι έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση. Την έχετε ανάγκη. Και πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Βασίλη. Να είσαι καλά.